Σεισμός, όχι πανικός. Προσέξτε, παιδί, δεν βιαζόμαστε. Γραμμούλες, πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί στο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Σκοπέλου άσκηση σεισμού με τη συμμετοχή του πυροσβεστικού κλιμακίου, του ΕΚΑΒ και του Κέντρου Υγείας Σκοπέλου. Μαζί του μια δασκάλα, δεν ξέρω αν το έχετε εντοπίσει. Και έρχεται και το ασθενοφόρο. Το σενάριο της άσκησης ήταν η εκένωση του σχολείου σε ασφαλή χώρο στο προάβλιο, πυρκαγιά στο Λεβιτοστάσιο, στο χώρο του υπογείου και εγκλωβισμένο άτομο στο ισόγειο του κτηρίου, το οποίο απεγκλωβίστηκε και παραδόθηκε σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που είχε κληθεί για συνδρομή. Μετά το πέρας της άσκησης, οι μαθητές είχαν επαφή με τον εξοπλισμό και πραγματοποίησαν βολές νερού με τη χρήση των αυλών των εγκαταστάσεων από τα πυροσβεστικά οχήματα. Από την πλευρά της, η διευθύντρια του Κέντρου Υγείας Σκοπέλου, κυρία Ριγίνα Σκλάβου, ανέφερε στο Σκιάθος Live: «Με μεγάλη χαρά συμμετέχουμε πάντα σε δράσεις που στοχεύουν στην προστασία και εκπαίδευση των συμπολιτών μας και ειδικότερα όταν αυτές οι δράσεις αφορούν τα παιδιά μας. Η νησιωτικότητα και το άγωνο της περιοχής μας επιβάλλουν το συντονισμό, τη συνεργασία και την επαγρύπνηση, μιας και δεν είναι λίγες οι φορές που καλούμαστε να διαχειριστούμε ακραία φαινόμενα απομονωμένοι από τον υπόλοιπο ελλαδικό χώρο». Πραγματοποιήσαμε σήμερα άσκηση σεισμού στο πρώτο Πεπαρίθιο Δημοτικό Σχολείο Σκοπέλου. Το σενάριο προέβλεπε εκένωση του σχολείου από τους εκπαιδευτικούς, φωτιά στο λεβιτοστάσιο του σχολείου και εγκλωβισμένο άτομο στο ισόγειο του κτηρίου. Η εκένωση έγινε με απόλυτη επιτυχία και το συμβάν που ακολούθησε εύχομαι να είναι διδακτικό προς όλους τους μαθητές, οι οποίοι και το απολαύσανε. Το σχολείο μας, λαμβάνοντας υπόψη ότι ζούμε σε μια χώρα σεισμογενής, αλλά και την κλιματική κρίση, έκανε άσκηση σεισμού. Πραγματοποίησε μια άσκηση σεισμού με εμπλεκόμενους φορείς, όπως είναι το Πυροσβεστικό Σώμα Σκοπέλου και το Κέντρο Υγείας Σκοπέλου, έτσι ώστε να είμαστε έτοιμοι σε οποιοδήποτε αληθινό περιστατικό είτε σεισμού είτε πυρκαγιάς υπάρξει στο σχολείο μας. Ήταν ένα μάθημα βιωματικό, όχι μόνο για τους μαθητές, αλλά και για τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι είναι στο σχολείο μας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ το Κέντρο Υγείας και το Πυροσβεστικό Σώμα Σκοπέλου για τη συμβολή τους σε αυτή την άσκηση.